Το ζήτημα των τριετιών που εχθές. Τελικά να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Τι θα γίνει με τις τριετίες? Τις τριετίες είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ξεπαγώνουν για να παγώσουν. Δηλαδή ξεπαγώνουν από 1η-1η-24 για να παγώσουν αν τυχόν και η αλληλεγγύη. Πληρώνονται κανονικά. Ξεκινάνε. Όποιος συμπληρώνει, πληρώνεται. Όποιος συμπληρώνει, πληρώνεται. Ωραία. Ωραία. Άρα το 2027. Άρα τα από Τσακλόγλου δεν έχουν σχέση. Δεν έχουν σχέση. Όχι, με υπάρχει μία συσχέτιση, να το ξεκαθαρίσουμε. Σπύρο μου επιτρέπεις. Όσοι έχουν προϋπηρεσία και την έχουν μέχρι 14 Δευτέρου του 2014 πάγωσαν. Και τη συμπληρώνουν από 1η-1η του 2024, ήταν μία, δύο ή τρεις έως τρεις τριετίες, μέσα στο τρίχρονο από 1η-1η του 2024 μέχρι 31-12 του 2026, αυτοί θα πληρωθούν τις τριετίες τους. Κανονικά. Τις τριετίες, βεβαίως. Από 1η-1η του 2024, όποιος χτίσει την τριετία του, θα αντιλάβει από 1η-1η του 2027 με την προϋπόθεση ότι η ανεργία θα έχει κατέβει στο κάτω το 10%. Θα προσμετράται, δηλαδή, αλλά δεν θα μπορεί να τη σχηματίσει ο νέος εργαζόμενος. Και να μην την πληρωθεί αν έχει 11 απεργία. Αλλά θα έχει μετρήσει από 1η-1η. Τώρα πώς θα παγώσει όπως τώρα. Όπως τώρα. Ναι, εδώ και μια δεκαετία ίσχυε αυτός ο κανόνας. Ότι άπαξ και έχει πάνω από 10% ανεργία, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν οι τριετίες. Έρχεται η κυβέρνηση. 1,5 χρόνο πριν το προβλεπόμενο, πριν πέσει η ανεργία στο 10% με βάση τα μοντέλα που έχουμε, να ξεπαγώσουμε νόμο τις τριετίες. Γιατί θέλουμε να φέρουμε γρηγορότερα τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και τα 1.500 ευρώ μεικτά τον κύριο μισθό. Δεν θα είναι μισθό. Παγωμένο όπως στο διάστημα από το δεύτερο του 2014 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023. Θα προσμετράται, αλλά θα αποδοθεί ως χρήμα. Όταν η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Μισό λεπτό. Με βάση τα μοντέλα, η ανεργία πότε θα πέσει κάτω από 10%. Ήταν, με βάση τα μοντέλα, υπολογίζονταν περίπου σε 1,5 χρόνο να πέφτει κάτω από το 10%. Μάλιστα. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: όχι, δεν θα περιμένουμε να έρθει το τέλος του 24. Ωραία. Θα το κάνουμε από τώρα. Μήπως μετακυλείεται το πρόβλημα στον επόμενο όμως, έτσι? Δεν νομίζω ότι μετακυλείεται, γιατί με βάση τις εκτιμήσεις και με βάση όλη την πορεία της οικονομίας τα τελευταία 4 χρόνια, η ελληνική οικονομία μπορεί να σηκώσει το ξεπάγωμα των τριετιών και νωρίτερα. Και θεωρούμε ότι αν κινηθούν τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε προβλέψει, και περισσότερες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν, άρα και η ανεργία θα είναι σταθερά κάτω από το 10%. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο. Η τριετία πληρώνεται όχι από τον προϋπολογισμό, από τις τσέπες των πολιτών, των επιχειρηματιών. Των επιχειρηματιών. Και των